Τι κάνετε εκεί στα βόρεια? Καταρχάς έχουμε σπάσει ένα θερμοκρασιακό ρεκόρ την πρωτοχρονιά 50 ετών. Ναι. Η πιο ζεστή δηλαδή περίπου 10 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο της εποχής πρωτοχρονιά εδώ και 50 χρόνια για την Μόσχα. Οι εορτασμοί, αν ξεκινήσουμε από αυτούς, ήταν σχετικά συγκρατημένοι. Δεν υπήρξαν δηλαδή τα παραδοσιακά βεγγαλικά την ώρα της αλλαγής του χρόνου. Είναι κάτι που περιμένουν οι Μοσκοβίτες ειδικά, αλλά παρόλα αυτά προσπάθησαν να κρατήσουν την παράδοση σε διάφορα σημεία της πόλης, γιατί συνήθως τα βεγγαλικά δηλαδή τα έριχνε ο στρατός ή κάποιες δημοτικές υπηρεσίες. Το έκαναν πλέον μόνοι τους, παρέες. Και βέβαια η παράδοση που έσπασε ήταν ότι το βράδυ της αλλαγής του χρόνου, ενώ πάρα πολλοί σπέβδουν για να γίνει, να είναι παρόντες στην αλλαγή στην Κόκκινη Πλατεία, η Κόκκινη Πλατεία ήταν κλειστή για πολλές ώρες μέχρι την επόμενη μέρα, προφανώς για λόγους ασφαλείας όπως εξηγήθηκε, γιατί λόγω της συγκέντρωσης του κόσμου δεν απέκλειαν την προσπάθεια να επιχειρηθεί κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα. Εντάξει, λογικό είναι και αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, γύρω από την Κόκκινη Πλατεία υπήρχε πολλής κόσμος που γιόρτασε βέβαια όσο μπορεί να γιορτάσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Τώρα, Θανάση, τι λένε εκεί, πόσο θα κρατήσει αυτή η ιστορία? Όλοι αισθάνονται ότι... μέσα στο 23 τώρα, λέω, θα λήξει αυτή η ιστορία με την Ουκρανία, ρε παιδί μου? Δηλαδή, τι εκτιμήσεις υπάρχουν εκεί, πώς το βλέπουν? Ελάχιστα μπορούμε να καταλάβουμε για το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί χρονικά. Υπάρχει μάλιστα και μια πολύ χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποιήθηκε από πολλούς σχολιαστές, ότι και πέρυσι τέτοιες μέρες ευχόμασταν καλή χρονιά και είδαμε τι συνέβη. Επομένως, ας μην είμαστε βιαστικοί στα συμπεράσματα. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις, τις οποίες βέβαια μπορώ απλώς να τις μεταφέρω, δεν είμαι βέβαιος για τίποτε από αυτό, ότι θα επιχειρηθεί τουλάχιστον την περίοδο της Άνοιξης μια μεγάλη ρωσική αντεπίθεση, όχι κάτι άλλο δηλαδή. Επομένως διαβάζω αυτό. Δηλαδή πάμε αντί για κάποιο είδους διευθέτηση ειρηνική κάπως, πάμε σε αντεπίθεση την Άνοιξη, χαιρετίσματα. Θα αφήσουμε δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι έχει απολύσει ένα μέρος των εδαφών που είχε προσαρτήσει τη Ρωσία, άρα τα θεωρεί ρωσικό έδαφος. Αν δεν τα ανακαταλάβει, δύσκολο να σταματήσει ο πόλεμος. Δεύτερον, πριν 1,5 μήνα, 2 μήνες, επιστράτησε 200.000 ανθρώπους, τους οποίους και εκπαιδεύει τώρα. Αυτούς προφανώς κάτι θα τους κάνει. Ναι. Δεν τους επιστράτεψε και τους εκπαιδεύει για να τους κρατήσει. Το θέμα ότι έρχεται χειμώνας, τώρα βαρύς χειμώνας και στην Ουκρανία. Νομίζω ότι και ο χειμώνας, επειδή είναι πιο ήπιος, μετρίασε τις επιπτώσεις και πιθανά να δυσκόλεψε και να δυσκολεύει λίγο τους σχεδιασμούς της Ρωσίας. Ναι. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα μείνει στην Ουκρανία ή αν θα θεωρήσει ότι είναι η τελευταία του ευκαιρία να λύσει και το τελευταίο θέμα που έχει μείνει άλλη, το κατατολική της Ρωσίας, που είναι της υπερνηστερίας στη Μολδαβία. Αν δηλαδή συνεχίσει για να αποκλείσει τελείως την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα και πάει και να διευθετήσει εκεί το θέμα των Ρώσων, που οι Ρώσοι θεωρούν ότι είναι μη διορθωμένο μετά την πτώση τείχους του Βερολίνου. Νομίζω ότι θα το φάμε το 23 με αυτά και όλο αυτά. Το 23. Νομίζω ότι τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι θα μας ταλαιπωρήσει αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Μακάρι φυσικά να πέσουμε έξω, έτσι δεν το συζητώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ιατρίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τεραρχέ, περαστικά, ευχόμαστε καλή χρονιά. Και όχι τώρα, επειδή σου να την πρώτη του μήνα, ας πούμε, με κορονοϊό να σε όλο τον χρόνο, σε δύο μέρες έχει ξεκαθαρίσει. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αυτά έρχονται και παρέρχονται.